Κοντά μου είναι ο αρχηγός του Χαραυγικού, Ορφέας Παρασκευόπουλος. Ορφέα, 4-0 σήμερα, νομίζω το σκορ τα λέει όλα. Σημαντική νίκη χωρίς αμφιβολία, γιατί πλέον είστε στην κορυφή παρέα με το Ηράκλειο. Εκμεταλλευτήκατε την ισοπαλία που έφερε με τον ύφεστο. Και παράλληλα, εκμεταλλευτήκατε το γεγονός ότι και η Αγία Παρασκευή έχασε τα Μελίσια. Οπότε αφήσατε και την Αγία Παρασκευή λίγο πιο πίσω σας. Άρα, νομίζω μια πολύ καλή αγωνιστική για σας. Αυτό που είπες και εσύ, ξέραμε από χτες το απόγευμα ότι με νίκη σήμερα θα πιάναμε κορυφή. Ήταν ένα παιχνίδι που, με την Αργυρούπολη που πάντα, επειδή είναι γειτονικές οι ομάδες, υπάρχει μια αντιπαλότητα που τουλάχιστον από τη μεριά μας δεν υπάρχει, γιατί εμείς κάνουμε πρωταθλητισμό και με όποια ομάδα και να παίζουμε πρέπει να κερδίζουμε. Δηλαδή δεν είναι ότι κερδίσουμε την Αργυρούπολη, είτε κερδίσουμε το Περιστέρι την άλλη αγωνιστική, δεν αλλάζει κάτι, 3 βαθμούς θέλουμε. Νομίζω λόγω και του ντέρμπι και λόγω του ότι άμα κερδίζαμε πιάναμε κορυφή στο πρώτο 20 λεπτό μπήκαμε κάπως νευρικά, δεν πατάγαμε πολύ καλά. Αλλά ευτυχήσαμε, βάλαμε ένα γκολ, έγινε το 1-0. Και νομίζω μετά το 30 και πριν βάλουμε το γκολ, μετά το 30 δεν υπήρχε. Μόνο εμείς υπήρχαμε στο γήπεδο. Κάναμε πάρα πολλές φάσεις, δηλαδή πάνω από 10 τελικές. Μπήκε και το 2-0 και το 3-0 στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου και μετά τελείωσε το παιχνίδι. Ορφέα, περιμένατε μία πόσο εύκολη νίκη σήμερα? Δεν το περιμέναμε, απλά αυτές οι ομάδες, επειδή εμείς πάντα δημιουργούμε φάσεις, οι ομάδες αυτές μένουν στο παιχνίδι από το σκορ. Όσο το σκορ είναι 0-0-1-0, παλεύουν για να μήπως γίνει μια στημένη φάση, μήπως γίνει κάτι. Νομίζω δεν θυμάμαι κλασική ευκαιρία της Αργυρούπολης, λέει μόνο από στημένα που έγιναν 3-4 κόρνερ. Αυτό. Δηλαδή, όταν σκοράραμε το δεύτερο γκολ, εκεί τελείωσε όλο το παιχνίδι. Δεν μπορούμε μετά να τα παίξουμε, γιατί είμαστε και πιο δυνατοί και αθλητικά, έχουμε πολλή ποιότητα και τελείωσε το παιχνίδι εκεί. Θες να αφήσεις κάποιο μήνυμα για τον κόσμο του Χαραυγικού για τη συνέχεια του πρωταθλήματος? Τίπα, τώρα πλέον είμαστε στην κορυφή. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς τουλάχιστον μέχρι τώρα, έχουμε 3 παιχνίδια μέχρι να τελειώσει το 19, πρέπει να κάνουμε 3 νίκες, να μείνουμε στην κορυφή και στο τέλος να πάρουμε το πρωτάθλημα. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε από το καλοκαίρι, δουλεύουμε πάρα πολύ και αυτός είναι ο στόχος μας. Ορφέα, ευχαριστούμε πολύ και συγχαρητήρια.